βρισκόμαστε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, με ένα κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας αποτελούμουν από την κυρία Γαβιδάκη, τον κύριο Καραγιάννη και εμένα, μαζί με τους βουλευτές και τους υποψήφιους βουλευτές του νομού, για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η χώρα δεν μπορεί άλλο να περιμένει και στις 25 Ιουνίου δίνουμε εθνική εντολή για έφοδο στο μέλλον, για να τρέξουμε γρήγορα με σηκωμένα τα μανίκια, για να μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα εκείνα της χώρας, τα οποία εδώ και δεκαετίες συνιστούν εκκρεμότητες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Και ακριβώς γι' αυτό ζητάμε την ψήφο του Ελληνικού Λαού. Καλημέρα. Ένα ευρύ κλιμάκιο με επικεφαλή τον κύριο Πυρακάκη, την κυρία Αγαπηδάκη, και σήμερα είναι εδώ μαζί μας και ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Θα κάνουν μια περιοδία σε πολλές περιοχές του νομού Ηρακλείου και ευρύτερα αυτό το τετραήμερο σε όλη την Κρήτη. Είμαστε εδώ πέρα για να εφιστήσουμε την προσοχή, για να προχωρήσει ακόμη αυτός ο προγραμματισμός και εν ώψη των εκλογών της επόμενης Κυριακής η χώρα μας να έχει μια ισχυρή εντολή για μια ισχυρή Ελλάδα, για μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Είμαστε συνεχώς στο πεζοδρόμιο, να το πω πολύ απλά, δίπλα στους καταστηματάρχες, δίπλα στον παραγωγικό ιστό της Κρήτης, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να δούμε πώς προχωρά και να τους πούμε πώς προχωρά κιόλας και ο προγραμματισμός μας. Δεν είναι τυχαίες οι επισκέψεις που κάνετε σήμερα. Αγία Πελαγία, Αρκαλοχώρη. Την επόμενη μέρα τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος του Ηρακλείου? Είμαστε απόλυτα συνεπείς σε ό,τι έχουμε υποσχεθεί και για τα μεγάλα έργα υποδομής και για τα ζητήματα της αποκατάστασης των καταστροφών. Είμαστε εδώ πέρα δίπλα. Δεν τα έχουμε κάνει ποτέ τέλεια. Δεν επικαλούμαστε ότι όλα έχουν γίνει τέλεια, αλλά είμαστε πάνω από τα προβλήματα και προσπαθούμε να τα λύσουμε όλα τα προβλήματα με συνέπεια, ειλικρίνεια και πάντα μπροστά την αλήθεια. Τα στελέχη της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Είναι και σήμερα και χθες και αύριο θα είναι και στην Κρήτη, όπως είναι και άλλα κλιμάκια, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους πολίτες για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, να κάνουμε επισκέψεις σε διάφορες περιοχές, συζήτηση με τους πολίτες μέσα στην κοινωνία, μέσα στην αγορά, έτσι ώστε όλοι μαζί να πορευτούμε προς εκλογές 25 Ιουνίου, εκλογές όπου στόχο μας είναι να πετύχουμε μια νίκη, μια περήφανη νίκη για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό την Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο αυτές τις μέρες είναι περισσότερη δουλειά, ακόμα πιο γρήγορα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και να γίνουμε επιτέλους Ευρώπη.